Κύριε Υπουργέ, η εργοδοσία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διανομών με την επωνυμία Volt προχώρησε σε μια παράνομη και εκδικητική απόλυση εργαζομένου στο Ηράκλειο της Κρήτης, συνδικαλιστή και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό. Ποιος είναι ο λόγος? Επειδή καλούσε τους συναδέλφους του να μην κάνουν διανομές τις μέρες της χιονόπτωσης, του παγετού. Δηλαδή, αυτός ο εργαζόμενος συνδικαλιστής έπραξε το καθήκον του, το συνδικαλιστικό δικαίωμα για να προστατεύσει τους συναδέλφους του. Η ενέργεια αυτή έρχεται ως συνέχεια μιας επίθεσης που έχει εξαπολύσει η επιχείρηση στους εργαζόμενους με το καθεστώς εργασίας του freelancer, σύμφωνα με το οποίο οι εργαζόμενοι δεν ξέρουν πόσες παραγγελίες θα λάβουν, επομένως δεν μπορούν να υπολογίσουν το εισόδημα που θα έχουν και ταυτόχρονα είναι εκτεθειμένοι σε κάθε επαγγελματικό κίνδυνο τη στιγμή που δουλεύουν καθημερινά σε αντίξωες συνθήκες, οι οποίες βέβαια επιτείνονται και λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η κυβέρνηση, κατά την άποψή μας, έχει τεράστιες ευθύνες, διότι για 2 μέρες έντονου χιονιά είχε αφήσει έκθετους τους εργαζόμενους να δουλεύουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Η απόφαση που είχε πάρει κατόπιν εορτής για κήρυξη αργίας στις υπηρεσίες διανομής, στην ουσία έμεινε στα χαρτιά. Δεν διασφαλίστηκε η τήρησή της από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διανομής, όσο και από πολλές άλλες επιχειρήσεις εστίασης. Ποιος δίνει λοιπόν το δικαίωμα να ξεσαλώνει η εργοδοσία, αν όχι η ίδια η κυβέρνηση, επεκτείνοντας αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων με δεκάδες αντεργατικές ρυθμίσεις. Αποκορύφωμα μάλιστα ο νόμος Χατζηδάκη, που γενικεύει το απαράδεκτο καθεστώς εργασίας στον χώρο διανομής, δουλειά με μπλοκάκι, μέσω δουλεπονικών γραφείων, freelancer και ούτω καθεξής, και είναι το σινιάλο για να χτυπηθούν τα συνδικάτα για να μην υπάρχει κανένα εμπόδιο στον εργασιακό μεσαίωνα που οι μεγαλοεργοδότες θέλουν να επιβάλλουν. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ποιες επίγουσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο ώστε να ανακληθεί αμέσως η παράνομη και εκδικητική απόλυση του συνδικαλιστή εργαζομένου και να σταματήσει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης? Και δεύτερον, άμεσα τι μέτρα θα πάρετε, έτσι ώστε άμεσα να δημιουργηθούν έλεγχοι με ευθύνη του Υπουργείου και του ΣΕΠΕ σχετικά με την τήρηση με ευθύνη της εργοδοσίας όλων των απαραίτητων μέτρων ατομικής προστασίας και ασφάλειας των διανομέων, ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγινά με επίδομα ανθυγινής εργασίας και να απαγορεύεται βέβαια στους εργοδότες να απασχολήσουν διανομής με μηχανάκι σε ακραίες καιρικές συνθήκες χωρίς να χαθούν ημερομίσθια και χωρίς να αντικατασταθούν με ημέρες τακτικής άδειας. Αυτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Συνδικαγή. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Παναγιώτης Τσακλόγλου. Ορίστε, κύριε Τσακλόγλου, 3 λεπτάκια. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Συντιχάκη, καταρχήν θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι η πραγματικότητα αναφορικά με τον νόμο Χατζηδάκη, τον οποίο περιγράψατε, είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτά τα οποία είπατε. Και θα σας εξηγήσω παραπέρα γιατί. Καταρχήν, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η απασχόληση μέσω πλατφόρμας είναι ένα πρόσφατο είδος εργασίας που έχει δημιουργήσει ένα καινούριο και σύνθετο πλέγμα σχέσεων ανάμεσα σε εργοδότες και εργαζόμενους. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα κράτη-μέλη προσπαθούν να θεσμοθετήσουν καινούργιες πολιτικές για την προστασία της εργασίας που να ανταποκρίνονται στις συνθήκες που έχουν διαμορφώσει οι νέες τεχνολογίες. Είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ρυθμίσαμε νομοθετικά τη νέα εργασιακή πραγματικότητα, η οποία δημιουργήθηκε λόγω της ανάπτυξης απασχόλησης μέσα από τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Μάλιστα, αυτή η νομοθετική ρύθμιση έγινε με διεύρυνση των δικαιωμάτων υπέρ των εργαζομένων και χωρίς καμία απολύτως υποχώρηση σε ήδη κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 69 του νόμου 4808 του 2021, ο νόμος Χατζηδάκης, στον οποίο αναφερθήκατε προηγουμένως, για να τεκμέρεται ότι κάποιος απασχολείται με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, πρέπει να ισχύουν σωρευτικά, το τονίζω αυτό, σωρευτικά, τα ακόλουθα 4 κριτήρια. Να μπορεί να αναθέτει το έργο που έχει αναλάβει σε υπεργολάβους ή τρίτους, δηλαδή να μην απαραίτητη η προσωπική παροχή του έργου. Να μπορεί να αρνείται να πραγματοποιήσει έργο που θα του ζητήσει η πλατφόρμα. Να καθορίζει ο ίδιος το χρόνο παροχής των υπηρεσιών του, προσαρμόζοντας τον στις προσωπικές του ανάγκες. Να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και σε ανταγωνιστική πλατφόρμα. Αν δεν ισχύουν και τα 4 αυτά κριτήρια, δεν ισχύει το τεκμήριο υπέρ των ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Επομένως, οι απασχολούμενοι, όταν δεν πληρούνται και τα 4 αυτά κριτήρια, μπορούν πολύ ευκολότερα πλέον να ζητήσουν να αναγνωριστεί ότι συνδέονται με την πλατφόρμα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Επιπλέον, με τον ίδιο νόμο, ακόμα και οι εργαζόμενοι υποκαθεστώς ανεξαρτήτων υπηρεσιών αποκτούν για πρώτη φορά μια σειρά δικαιωμάτων, τα τρία σημαντικότερα των οποίων είναι να συστήνουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, να προσέρχονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, δεύτερον, να απεργούν και τρίτον, να απαιτούν από τις πλατφόρμες με τις οποίες συνεργάζονται την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας για την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την παροχή του έργου τους. Καύσιμα, προστατευτικό κράνος, έξοδα για συντήρηση της μηχανής κ.ο.κ. Τώρα, σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα της ερώτησής σας, το ΣΕΠΕ κινήθηκε άμεσα, συγκεκριμένα ακριβώς την ίδια μέρα που καταθέσατε την ερώτησή σας, στις 31 Ιανουαρίου, η Επιθεώρηση Εργασίας του Ηρακλείου κάλεσε το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου για άμεση παροχή πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση, για να διαπιστωθεί αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ώστε να οριστεί εργατική διαφορά. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα την 5η 3 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Επιθεώρησης Εργασίας Ηρακλείου με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον πρόεδρο του Σωματείου Επισητισμού και Τουρισμού του Νομού Ηρακλείου και το συγκεκριμένο διανομέα στον οποίο αναφέρεται η ερώτησή σας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα από την Επιθεώρηση Εργασίας, η σύμβαση εργασίας του εν λόγω εργαζομένου είναι σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Όμως, όπως μας ενημέρωσε το ΣΕΠΕ, ο διανομέας έχει ήδη προσφύγει διαμέσου της Ομοσπονδίας του στον ΟΜΕΔ. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω. Ισχυριζόμενος ότι η σύμβασή του ήταν ουσιαστικά υποκρυπτόμενη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Και αυτό το έκανε ακριβώς αξιοποιώντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου 4808 του 2021, του νόμου Χατζηδάκη, τον οποίο περιγράψατε με τα μελανότερα χρώματα. Προφανώς, αναλόγως της έκβασης της προσφυγής, το ΣΕΠΕ επιφυλάσσεται για τυχόν διενέργεια εργατικής διαφοράς. Επιπλέον, την προηγούμενη Παρασκευή 4 Δευτέρου έγινε η ανάδειξη του συμφιλειωτή από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας των ΟΜΕΔ, ο οποίος έγινε αποδεκτός και από τα δύο μέρη, δηλαδή την Ομοσπονδία και την Εταιρεία, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε επίσης. Ήδη χθες, στις 10 Δευτέρου, ο συμφιλειωτής του ΟΜΕΔ απέστειλε πρόσκληση για τηλεδιάσκεψη των δύο μερών, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα που μας έρχεται. Οπότε από εκεί συνεχίζουν όλα τα υπόλοιπα γεγονότα. Λοιπόν, σταματάω εδώ. Θα συνεχίσω στην δευτερολογία μου. Ευχαριστώ πολύ. Όπως θέλετε, κύριε Τσακόγλου, ορίστε και Συντηχάκη, έχετε 3 λεπτά κι εσείς. Κοιτάξτε, ο νόμος Χατζηδάκη, αυτό το αντεργατικό έκτρωμα δεν μπορεί να μεταφράζεται ως φιλεργατικό. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση επιχειρεί να βαφτίσει το ψάρι κρέας για ένα νόμο που πραγματικά τσακίζει εργασιακά δικαιώματα. Και το λέω διότι αυτός ο νόμος Χατζηδάκη δίνει την δυνατότητα στην εργοδοσία να απασχολεί εργαζόμενους με συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών έργου, δηλαδή συμβάσεις έργου, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τον εκτρωματικό χαρακτήρα και την απάτη του Υπουργείου, ότι δήθεν θα έλυνε το πρόβλημα των διανομέων. Το ξεσάλωμα της εργοδοσίας, λοιπόν, το επιτρέπει η κυβέρνηση με αυτά τα νομοθετήματα. Και πριν ακόμα στεγνώσει αυτό το μελάνι του αντεργατικού τερατουργήματος, έτρεξαν οι μεγάλες επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τις διατάξεις του. Ποιος δεν θυμάται την eFood, την επιχείρηση, αντίστοιχη εταιρεία, που με ένα γραπτό μήνυμα και με την απειλή της απόλυσης, η εργοδοσία μετέτρεψε τους διανομείς σε συνεργάτες freelancer. Ενώ στην ουσία είναι μισθωτοί άνθρωποι, τσακίζοντας ακόμα περισσότερο μισθούς, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ωράριο, μέτρα προστασίας. Τα εκβιαστικά όμως τελεσίγραφα της eFood όχι απλά έπεσαν στο κενό, αλλά κάτω από το βάρος των δυναμικών κινητοποιήσεων που ανακοίνωσαν οι εργαζόμενοι, ανακοινώθηκε ότι οι συμβάσεις των 2016 εργαζομένων μετατρέπονται από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Για να δούμε λοιπόν την απάντηση της Volt στις καταγγελίες των συνδικάτων για την απόλυση του εργαζόμενου και τι υπονοεί όταν αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι ο εργαζόμενος που απολύθηκε δεν υπήρξε, λέει, ποτέ εργαζόμενος στη Volt. Να μας τρελάνει δηλαδή. Άρα δεν τίθεται ζήτημα απόλυσής του, διότι συνεργάστηκε με την πλατφόρμα ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό μας λέτε τώρα κι εσείς. Δηλαδή βγάζετε λάδι την επιχείρηση, την εταιρεία. Τι είναι αυτό, κύριε Υπουργέ, αυτό δεν είναι απόλυση δηλαδή? Απλά με τις πλάτες της κυβέρνησης βάφτισαν την απόλυση ως ολοκλήρωση της συνεργασίας για λόγους επιχειρησιακούς. Αυτά λέει μέσα η ανακοίνωση. Δηλαδή, εκτός από αδίσταχτοι, είναι και ψεύτες. Αν και αυτά πάνε πολλές φορές μαζί, κύριε Υπουργέ.
Διότι στην επιχείρηση δεν υπάρχουν πλέον υπάλληλοι με σύμβαση. Εκτός αν το θεωρείτε συστατικό αυτό. Είναι εξωτερικοί συνεργάτες, αυτό που μας λέτε, δηλαδή με μπλοκάκι. Μιλάμε δηλαδή για συνθήκες εργασιακής ζούγκλας, ειδικά στο συγκεκριμένο κλάδο των ψηφιακών πλατφορμών. Τέτοιου είδους εργασιακή σχέση απαλλάσσει την εργοδοσία από ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι δεν είναι, από δώρα, επιδόματα, δουλειά χωρίς ωράριο και μέρες ανάπαυσης, χωρίς συγκεκριμένο μισθό, αφού η πληρωμή γίνεται πλέον με το κομμάτι, χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την προστασία τους σε περίπτωση ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος, αφού η ευθύνη για μέσα προστασίας μεταφέρεται από την εργοδοσία στο freelancer. Το κυνήγι των κομματιών προς παράδοση, μπας και εξασφαλιστεί στοιχειώδες εισόδημα, οδηγεί στην πραγματικότητα τους διανομής σε ατέλειωτες ώρες δουλειές πάνω στο τιμόνι, παίζοντας ελεύθερα πάντα τη ζωή τους κοροναγράμματα. Βέβαια, ο νόμος Χατζηδάκη πατάει στο αντεργατικό πλαίσιο προηγούμενων κυβερνήσεων, έτσι δεν είστε μόνο εσείς, είναι και όλοι οι προηγούμενοι, άλλωστε το κράτος έχει συνέχεια. Και στο οπλοστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην καρδιά της στρατηγικής όλων υπάρχει ευελιξία στην αγορά εργασίας. Και αυτό φυσικά θέλει και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων. Σήμερα στον κλάδο του τουρισμού, στο επισητισμό τουρισμού, υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, πάνω από 14 διαφορετικές ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. Μερική απασχόληση, εποχιακή, εξτρατζίδες, μαθητεία και ούτω καθεξής. Και αυτά έρχονται να διευκολύνουν την ένταση της εκμετάλλευσης. Δηλαδή την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και ουσιαστικά την απαλλάσσουν την εργοδοσία ακόμα και από στοιχειώδεις, τυπικές υποχρεώσεις απέναντι στους εργαζόμενους. Άλλωστε τα στοιχεία του Εργάνη για το 2021 νομίζω είναι κόλαφος. Σε κάθε 100 προσλήψεις αντιστοιχούν και 94 απολύσεις. Έτσι δεν είναι, στοιχεία του Εργάνη. Οι μισές προσλήψεις για το 2021 ήταν μερικής απασχόλησης, όταν το 2011 ήταν 19%. Το 2019 είχε φτάσει εσύ στο 29%, δηλαδή πάνω από το 50% αύξηση. Με ανυπαρξία συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μισθού σε εξευτελιστικά επίπεδα. Πάνω λοιπόν σε αυτή τη δουλειά και ζωή με λάστιχο στηρίζονται τα ρεκόρ κερδοφορίας αυτής της βαριάς βιομηχανίας στον χώρο του τουρισμού, της καπιταλιστικής οικονομίας. Εδώ και τώρα λοιπόν, κατά την άποψή μας, πρέπει να γίνει ανάκληση. Και είναι θέμα πολιτικής παρέμβασης της κυβέρνησης του Υπουργείου. Πρέπει να πάρετε θέση. Δεν μπορείτε να λέτε η αγορά εργασία τα λύνει όλα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Στον καπιταλισμό βέβαια έτσι είναι και αυτή είναι η βαρβαρότητα. Και αποκαλύπτεστε όσο δεν παίρνετε θέση για το ζήτημα αυτό της απόλυσης του εργαζομένου. Εδώ και τώρα λοιπόν να γίνει ανάκληση αυτή της ευθυντικής απόλυσης. Και να διασφαλιστούν όλα τα ασφαλιστικά δικαιώματα, μέτρα ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων που είναι στο τιμόνι για το μεροκάματο. Και σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι στη Volt δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Να ακολουθήσουν το παράδειγμα του νικηφόρου αγώνα των συναδέλφων του στην Food, οι οποίοι τώρα δίνουν τη μάχη, προσέξτε το αυτό γιατί θα σας απασχολήσει κάποια στιγμή, για να μην περάσει η διαδικασία αξιολόγησής τους από την εργοδοσία. Για να μετακυλούν τις εγκληματικές ευθύνες τους στους εργαζόμενους. Για να εντατικοποιείται η δουλειά και να το βρίσκουν, αν χρειαστεί, ως άλοθη για απολύσεις. Να ακολουθήσει το παράδειγμα των εργαζομένων στη Λάρκο, που δίνουν το δικό τους αγώνα για να παραμείνουν στις δουλειές τους, όπως και των εργαζομένων στην Κόσκο. Η νίκη όμως θα είναι δική τους, κύριε Υπουργέ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάρετε θέση και να αναπληθεί αυτή η κατάπτυστη απόφαση της απόλυσης. Ευχαριστώ.